παίρνω και αυτό ένα τηλέφωνο η ώρα 1.30 και με λες έχω πιει και όλη τραμπύρα. Πού να ξεκινήσω να πάω, πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα, ξέρω εγώ. Τι να σε πω. Μπορεί να πάμε, καταρχήν η ώρα αυτή τώρα είναι για ούζο. Τώρα έσπε, 6 ώρα έχει ξημερώσει έξω. Οι τουρίστες είναι έξω τσίτσιδοι, πρώτον. Δυο παιδάκια από τους τουρίστες πάλι ξένα έχουν πάρει εκείνο το φτιαράκι και χτυπάνε εκεί έξω στα ρηχά που κάνουμε εμείς καρτέρια. Βαρά έξω στην ακροθαλασσιά. Τσαν και τα διώχνει όλα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Άσε μπορεί να έχει 4 σημαδούρες εκεί έξω τώρα να ετοιμάζονται με 2 ταπατσούλες με 3 να αρχίσουν να βαράνε τα πάντα εκεί πέρα. Τι να κάνω. Πάω να δοκιμάσω, τι να κάνω. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ήλπιζα ότι θα έχει καιρό να φυσάει, να κάνει κάτι γιατί και 2 μέρες φυσούσε εκεί σε εμάς πολύ. Να φυσάει πολύ, να εξαφανιστούν όλες τις θάλασσες. Έκοψε και αέρα, τι άλλο να κάνω, δεν ξέρω. Παραποντάρω, παίξει σωστά και χάσει, τι να κάνω. Παναγιώτης Καζάρης. Έχω τάξει και στο φόρου ψάρια, θα τα παίξω όλα για όλα. Όλα στο κόκκινο, τι να κάνω, ξέρω εγώ. Είμαστε έτοιμοι όπως καταλαβαίνετε για ένα κολλασμένο διήμερο. Διήμερο, το γιατί μέρος δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε, βλέπετε εδώ. Κάποια στιγμή τα βουνά τελειώνουν και ξεπροβάλλεται μια παραλία, μυστική παραλία. Για να δείτε τι ψήματα να φτάσουμε. Λες και πάμε να πας με ρίγα την μαλάκα. Βασικά εννοείται ότι ποντάρουμε πολλές πιθανότητες και το βράδυ που θα ρίξουμε τις πετονιές μέσα. Ναι, μέχρι και μονάκες να πειράμε και παραγάδια, τι άλλο να πω. Ένα ακόμα ολοκληρωτικό ψάρεμα θα λάβει μέρος και αυτό το Σαββατοκύριακο. Α δούμε, τι να πω, ξέρω εγώ. Θα ζήσουμε κάθε στιγμή μαζί. Έχουμε πιει 3 καφέδες, τα μάτια μου σαν φλιτζάνια είναι. Τι άλλο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και πρέπει να βγάλουμε και τα καρτέρια, αυτό είναι η κόλαση εκεί πέρα. Τα λέμε μες στο νερό. Bye.
Χιμέρους από το Παραγιώτη Καζάρτη. Και μόνο με τον Ιωάννη και τον Σαντίνου. Αλλάζουμε ριζικά το μέρος. Αρέσαμε, κάναμε δύο βουτιές σε ένα καλό μέρος. Και τώρα πήραμε πάλι τα βουνά, όπως βλέπετε. Πήραμε τα βουνά και τα λαγκάδια για να πάμε σε άλλο μέρος. Γιατί δεν είχε λαβράκια, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν, τώρα πρώτη ουσία τώρα. Και λαβράκια. Δεν θα βρούμε τα λαβράκια. Ε, όχι ρε πούτσι, δεν το περιμένω. Γιάννη, καλά πάω. Πάνε, πάνε, θα τα βρούμε, εδώ είναι το ρέμα τώρα. Δέστε εδώ παιδιά το ρέμα. Το ρέμα με τις πέτρες μέσα. Από εδώ θα έρχονται τα χρυσά και η Πεκιάνια. Πού το κάνανε αυτό ρε. Αυτό το ρεύμα κάποια στιγμή θα γεμίσει νερό και σε κολλές του. Για τι είναι αυτά που λες ρε μαλάκα. Τα λαμπράκια θα παίζουνε. Πάμε να βρούμε, πάμε να βρούμε τις εκβολές του ρεύματος αυτή τη στιγμή. Και τώρα αυτή είναι η κρεβατοκάμαρά μας. Εδώ, αυτό είναι το σπιτικό μας, κρεβατοκάμαρά μας εδώ με τον Πανούλη. Η πρώτη μέρα έφτασε στο τέλος της. Πρώτη μέρα έφτασε στο τέλος λοιπόν. Γιάννη, τι κάναμε σήμερα, για κάνε. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερα. Έτσι. Και από τους εαυτούς μας αλλά και από τη θάλασσα. Έλα, σταμάτα τον προλογιστικό. Πες προϋπολογισμό ότι οι ψάρια βαρέσαν. Κοίταξε, συνολικά σε κιλά. Εντάξει, είμαστε σίγουρα στα 5 κιλά, αλλά σε ποιότητα λίγο υστερούμε. Παρ' όλα αυτά έχουμε δύο τσιπουρίδες καλές, έχουμε μια χιόνα καλή και άλλη μια καλή, έχουμε 4 μουρμουράκια, έχουμε μετά κάτι μικρά έτσι σαγουδάκια και κεφαλόπουλα έτσι για το μαζέ. Μετά το δείπνο που κάναμε εδώ, μέσα εδώ στο σαλόνι, το σαλόνι, περάσαμε τώρα εδώ στη κρεβατοκάμαρα, σιγουραστούμε λίγο, για να είμαστε αύριο κομπλέ. Πες ένα γεια Γιάννη. Καληνύχτα.